Κύριε Κυριακούλη, βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο σήμερα εδώ και μια πανδεσία αθλητισμού, θα μπορούσα να πω εγώ, έτσι. Ναι, γι' αυτό και το ονομάσαμε Αθλητικό Πανόραμα. Είναι το Αθλητικό Πανόραμα 2013. Έχω την εντύπωση ότι είναι η τέταρτη χρονιά που το διοργανώνουμε και δίνουμε την ευκαιρία στους πολλούς αθλητές μας, περίπου 500 που φιλοξενούσαμε φέτος στη σεζόν στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, ώστε η σημερινή ημέρα να είναι μια μέρα γιορτής για τον αθλητισμό, θα έλεγα. Τα παιδιά, ανάλογα με το άθλημα το οποίο εξασκούσαν στη διάρκεια της χρονιάς, θα κάνουν ένα αγώνα σε μια λογική επίδειξης και γιορτής και όχι κυρίως ανταγωνισμού. Γι' αυτό και βλέπετε χαρούμενα πρόσωπα και κόσμο ο οποίος χαίρεται τη σημερινή μέρα. Η αλήθεια είναι ότι τα αθλήματα είναι πάρα πολλά. Ξεκινάνε με κολύμπι, μπάσκετ, αλλά και πολιτιστικά προγράμματα, χωρί κλπ. Νομίζω ότι το κλίμα είναι εύλογο. Είναι φανερό πως τα εκπαιδευτήρια αρρωδίων παιδεία δίνουν πολύ μεγάλο βάρος στον αθλητισμό και βγάζετε και τους αυριανούς πρωταθλητές, γιατί έχετε και καλές επιδόσεις και στην κολύμβηση και στο βόλεϊ. Γενικώς νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να καλλιεργηθεί κάτι καλό μέσα από εδώ. Ναι. Το Ροδίων Άθλησης, που είναι το αθλητικό κέντρο, ναι, το αθλητικό σωματείο και φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Ροδίων Παιδεία, θα έλεγα ότι δίνει μεγάλη σημασία στον υγιή αθλητισμό. Γι' αυτό και ο πολιτισμός, η συμπεριφορά, η αγωγή, το κλίμα είναι το πρώτιστο. Νομίζω ότι με τη βοήθεια των καλών μας προπονητών, τους οποίους επιλέξαμε κυρίως για το ήθος πάνω απ' όλα, την παιδαγωγική τους αύρα, η οποία θέλουμε να δώσει στους αθλητές συμπεριφορές και τρόπους, στάσεις ζωής θα έλεγα. Αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα, και όχι να δημιουργήσουμε τους πρωταθλητές, αλλά να δημιουργήσουμε τους πολίτες που αθλούνται. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος μας και το πετυχαίνουμε. Βέβαια έρχονται και τα μετάλλια, έρχονται και οι επιβραβεύσεις αυτές, έχουν κυρίως το κίνητρο, δηλαδή νομίζω ότι πολλές φορές αυτά λειτουργούν ως ένα μικρό αντίδωρο σε αυτή την προσπάθεια, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο αυτοσκοπός του αθλητικού μας κέντρου. Επίσης, λόγω των εγκαταστάσεων, βοηθιέται πολύ ο αθλητισμός. Σκεφτείτε μπάσκετ, βόλεϊ και πολλά άλλα αθλήματα, τα οποία το χειμώνα μπορούν να φιλοξενούνται σε αυτούς τους υπέροχους χώρους και με την υποστήριξη του προσωπικού, έτσι, γραμματική υποστήριξη. Δηλαδή, δείτε και ένα περιβάλλον στο οποίο ένας γονιός μπορεί να έρθει, να πιει τον καφέ του ευχάριστα, έτσι, να συνομιλήσει με φίλους και γνωστούς και να ξέρει ότι το παιδί του είναι ασφαλές και μπορεί να αθληθεί επίσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλα αυτά δημιουργούν, νομίζω, τις προϋποθέσεις ώστε να αναδειχθούν και ταλέντα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι το αθλητικό κέντρο και το αθλητικό σωματείο Ροδίων Άθλησης σιγά σιγά διαπρέπει σε όλα τα αθλήματα. Σας ευχαριστώ θερμά, εύχομαι καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ και να υπενθυμίσω ότι το καλοκαίρι έχουμε συνέχεια στα τμήματά μας με την αιχμή, το κολύμπι, που έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Ευχαριστώ που μου το θυμίζετε. Θα έλεγα ότι δεν απευθύνεται μονάχα σε μικρούς αθλητές, αλλά και σε μεγάλους, και δίνει την ευκαιρία και σε γονείς. Όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις. Να επισκεφθούν και να αθληθούν. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.